Άστραψε και βρόντιξε η Κοινοβουλευτική Επίτροπος Ενόπλων Δυνάμεων της Γερμανίας για την κατάσταση που βρίσκεται ο στρατός της χώρας. Η Εύα Χέγκλ αποκάλυψε πως παρά την απόφαση της Βουλής για ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων μετά τη ρωσική εισβολή, δεν έχει δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ από την επιχορήγηση των 100 δισεκατομμυρίων που έχει εγκρίνει η Bundestag. Θα ξεκινήσω με το ζήτημα του εξοπλισμού και θα το εξηγήσω σε μία πρόταση. Ο στρατός έχει πολύ λίγα πράγματα και μετά τις 24 Φεβρουαρίου 2022 έχει ακόμα λιγότερα. Αυτό ισχύει για την εκπαίδευση, για τις ασκήσεις και φυσικά για τον εξοπλισμό στο έδαφος. Ο Όλαφ Σόλτς αποθεώθηκε πέρσι στη Βουλή όταν ανακοίνωσε το τέλος της πασιφιστικής παράδοσης της Γερμανίας. Η νέα πολιτική περιέλαμβανε δέσμευση για τήρηση του 2% δαπανών του ΑΕΠ για την άμυνα, καθώς και ένα νέο ταμείο ενίσχυσης για το στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις ευρύτερα. Η Χέγκλ αμφισβήτησε επίσης το κατά πόσο θα καταφέρει η χώρα να προσλάβει 203.000 στρατιώτες μέχρι το 2031, όπως έχει βάλει στόχο. Η έντονη κριτική της Επιτρόπου προστίθεται στις δηλώσεις δεκάδων βουλευτών και αξιωματούχων που ζητούν ταχύτερες προμήθειες και άμεση ενίσχυση του στρατού. Αν και η Γερμανία ουσιαστικά δεν δαπανά χρήματα για τη βελτίωση των δικών της ενόπλων δυνάμεων, έχει ήδη στείλει τεράστια βοήθεια προς την Ουκρανία τον περασμένο χρόνο μαζί με άρματα μάχης Leopard 2.